Πολύ καλησπέρα. Ξεκινάμε με σεξι διάθεση και τη Ριάννα, η οποία έριξε το Instagram με μια σειρά από σεξι φωτογραφίες, στις οποίες παρουσίαζε τη νέα κολεξιόν της με εσώρουχα για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Μια αντίστοιχη ταραχή με τη Ριάννα προκάλεσε στο Instagram η Elizabeth Ελένη. Η νιόπαντρη Ελίζαμπεθ τα πέταξε όλα και πόζαρε στην μπανιέρα του ξενοδοχείου της στο Μπαλί, βυθισμένη σε λουλούδια. Φαντάζομαι υπάρχουν και αντίστοιχες φωτογραφίες του συζύγου Νεκτάριου, απλά δεν τις έχουν μοιραστεί ακόμα. Οι νεόνυμφοι επέστρεψαν στην Ελλάδα χθες και μίλησαν για το ταξίδι τους. Πέρασαμε καταπληκτικά, πολύ ωραία, παιδιά. Πού είναι ο ήλιος μας, πού είναι, πού είναι το εξωτικό μας τον Μπαλί. Ταλαιπώρησε Νεκτάριο. Καθόλου. Ήταν. Ήσυχε το ταξίδι. Είμαστε. Σοκ. Ήσυχε και ανήσυχε. Θες να φωτογραφίες συνέχεια και βίντεο. Βιντεογράφος έγινε. Βιντεογράφος καθηγητά. Καλά με. Και με έχει βγάλει μία ωραία μωρό μου στην πανιέρα και με τα λουλούδια. Μαλί, πόδι. Μαλί, πόδι, φίλοι, βλέπεις, έτσι. Δεν είναι φανταστικό. Αυτός μου είπε να πάρω και την πόζα αυτή. Νεκτάριε, τι δώρο ζήτησε το κορίτσι, έτσι, αναμνηστικό από το Μαλί. Ζήτησε πολλά, κάποια πήρε, κάποια θα πάρει άλλη φορά. Μου το πήρε το δωράκι που ήθελα. Είναι το φοράς? Όχι, δεν το φοράω, δεν μου πήρε το κόσμο που ήθελα. Αλλά γενικότερα ήταν πάρα πολύ large, ήταν γαλαντόμος. Λοιπόν, οι διακοπές αυτές τελείωσαν τώρα. Πάει τον Μπαλί, τέλος. Ναι, ρε, επιστρέφουμε στην πραγματικότητα. Τι θα κάνεις από εδώ και πέρα? Στις δουλειές μας κανονικά, επειδή είναι που συζητάω και πολλά πράγματα. Τώρα από την επόμενη εβδομάδα έχω λίγο τρέξιμο εγώ. Ναι. Συζητάς κάτι τηλεοπτικό? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ανακοινώσω. Δεν μπορώ να ανακοινώσω, ειλικρινά. Τραγουδάς καλά. Σ' αγαπώ, ειλικρινά. Σ' αγαπώ στα μάτα. Για λοιπόν, να δούμε. Θα το δούμε. Τραγουδάει Νεκτάρι. Έχει ωραία φωνή. Έχει ωραία φωνή. Δεν έχω ωραία φωνή, αγάπη μου. Φωνή που ακούγεται και βλέπετε. Ευχαριστούμε. Σύντομα να σε ακούσουμε να τα λες, να τραγουδάς. Όλα καλά. Η Τζένιφερ Λόπεζ αυτοτρολάρεται για τις σχέσεις της στο νέο βίντεο κλιπ της. Στο music video βλέπουμε τη Λατίνα Superstar να περνά από σύζυγο σε σύζυγο, καθώς οι καλεσμένοι κάνουν αστεία για το πόσο θα διαρκέσει ο γάμος. Σε συνέντευξή της δήλωσε ότι στη δημιουργία του βίντεο τη βοήθησε ο Ben Affleck, αφού τον εμπιστεύεται και κανείς δεν την ξέρει καλύτερα από ότι αυτός. Την εγκυμοσύνη της ανακοίνωσε χθες μέσω Instagram η Ελισάβετ Σπανού, εκφράζοντας τη βαθιά ευγνωμοσύνη της για το μεγάλο δώρο που της δόθηκε. Έξαλλη έγινε η Κατερίνα Στικούδη όταν τη ρώτησαν αν θα γεννήσει φυσιολογικά ή με κεσαρική. Φυσικά από ενδιαφέρον ρωτάς. Θα γεννήσεις φυσιολογικά ή με κεσαρική? Και αλλάζει ο τόνος της φωνής. Από το φυσιολογικά στην κεσαρική. Θα γεννήσω όπως πρέπει. Δεν θα σε ρωτήσω. Δεν είναι διαγωνισμός. Ποιος το κάνει καλύτερα? Χθες, σε εκδήλωση που βρέθηκε, έδωσε συνέχεια στο θέμα. Εκνευρισμένη δεν με έχετε δει. Αυτά είναι βιντεάκια του TikTok που έχουν ένα θεατρινισμό. Αλλά παρόλα αυτά είναι πράγματα τα οποία με προβληματίζουν. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για τις υπόλοιπες γυναίκες. Είναι κάτι που σε ενοχλεί αυτό να στο ρωτάνε? Όχι σε μένα, σε όλες. Είναι αδιάκριτες ερωτήσεις που δεν πρέπει να γίνονται. Γιατί οι γιατροί αποφασίζουν. Και στην τελική κάθε γυναίκα θέλει να βιώσει την κατάσταση αυτή όπως θέλει και δεν έχει να δώσει λόγο σε κανέναν. Ξέρεις τι άλλο λένε? Φύλασες. Πόσο καιρό? Πόσους μήνες? Ναι, πόσο καιρό? Εξηγήστε μου λίγο γιατί είναι αδιάκριτη. Πού τα λένε? Παιδιά, εμένα έχει τύχει στο μαευτήριο όταν γέννησα. Δεν θα σας πω ψέματα. Τα λένε μεταξύ τους. Γίνονται αυτές οι ερωτήσεις. Μεταξύ τους δηλαδή δεν επιτρέπεται να συζητάς τέτοια πράγματα σαν άποψη. Πώς το λες είναι? Δηλαδή, άμα σου πούνε. Σαφώς και. Πώς το είπε η κοπέλα ή το αμόρυβο? Σαφώς και είναι ένα θέμα το οποίο συζητάς και συζητάς με τον γιατρό σου, συζητάς με τις φίλες σου, συζητάς με όποιον εμπιστεύεσαι. Με τη μητέρα σου, με την αδερφή σου. Ιστορίες. Σαφώς. Εδώ όμως, για άλλο λόγο το αναφέρει, ότι είναι, μπορεί κάποιος, κάποια δεν ξέρω, που
θεωρείται, ας πούμε, το να είσαι καλή μαμά. Θα ήταν παράτερο να τη ρωτήσω σε μια συνέντευξη. Όχι. Εγώ αυτό θα καταλάβαινα. Όχι, όχι. Είναι σε Q&A προφανώς. Ότι είσαι καλή μαμά αν θυλάσσεις φυσιολογικά και αν γεννήσεις φυσιολογικά. Μα συγγνώμη, αυτό γιατί δεν είναι στο κάδρο. Ή επίσης αν εργάζεσαι. Καλά, θα γυρίσεις στη δουλειά, ακόμα δεν γέννησε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Να μείνουμε μόνο σε μία ερώτηση. Αυτή την ερώτηση που εκνεύρισε την Κατερίνα. Δεν είδα το άλλο Q&A. Δεν ξέρω με τι κριτήριο έγινε, τι και πώς και τα λοιπά. Τη ρώτησε λοιπόν, πείτε, να καταλάβω θέλω, δεν ρωτάω ελληνικά. Όχι, για πείτε μου γιατί είναι αδιακρισία, που εγώ δεν είμαι ούτε έχω γεννήσει, ούτε μαμά είμαι, ούτε θα γεννήσω, ούτε γυναικολόγος για να με νοιάζει. Αλλά αν ρωτήσω π.χ. τη ΦΕΗ, εσύ ή η ΦΕΗ γέννησε με κεσαρική ή κανονικά. Ποιο είναι το ενώ. Όταν λοιπόν είναι αυτή η ερώτηση ενέχει μία τοποθέτηση, που από το ύφος καταλαβαίνεις ότι η καλή μαμά, μέλουσα μαμά είναι αυτή που αποφασίζει να γεννήσει φυσιολογικά. Είναι μια παγίδα, παιδιά. Ναι. Δεν είναι πως γέννησες. Είναι θα γεννήσεις φυσιολογικά. Παράλογο είναι. Άκου τώρα, εδώ είναι η παγίδα. Δεν υπάρχει ότι έχεις αυτό κανονίσει. Άκουσε με για να καταλάβεις. Ναι. Θα γεννήσεις φυσιολογικά ή με κεσαρική. Δηλαδή το έχεις κανονίσει να πας με κεσαρική, γιατί και καλά είναι πιο ανώδυνο και δεν είσαι και πολύ καλή μαμά αφού θα πας με κεσαρική. Γιατί το έχεις προαποφασίσει και προεπιλέξει. Υπάρχει μία. Αλλά θα γεννήσεις. Και υπάρχουν και τα άκρα. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες οι οποίες πια θα αποφασίζουν να γεννήσουν και στο σπίτι τους μόνες τους. Ναι, δηλαδή υπάρχουν στο μπάνιο, στο νερό. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος που ρώτησε είχε καμία τοποθέτηση που της είπε. Προφανώς. Ρε παιδί μου, θα το πας με τον εύκολο δρόμο. Που δεν είναι εύκολος εντωμεταξύ. Αλλά είναι λάθος εκ τοποθετήσεως. Γιατί ο γιατρός αποφασίζει. Γιατί μπορεί να έχει αποφασίσει να γεννήσει φυσιολογικά και τέλει να πρέπει να πα κεσαρική γιατί κάτι έχει προκύψει. Ακριβώς. Γιατί να μην γίνεται για κάποιους όλους λόγους να πας φυσιολογικά και πρέπει ιατρικούς και να πρέπει να πας με κεσαιρική. Πρέπει να δεν είναι δικιά σου η απόφαση. Διαταραγμένος και αν είναι εν τέλει δικιά σου απόφαση, γούστος σου και καμάρι σου πώς θα το κάνεις. Προφανώς. Ο θυλασμός αλλά είναι γούστος σου και καμάρι σου. Για όλα, γούστος σου και καμάρι σου είναι. Δεν το συζητάμε. Θέλω να πω ότι αλλά γιατί ενοχλήθηκε δεν καταλαβαίνω. Γιατί αυτή η ερώτηση ενέχει ένα στερεότυπο καλής πρόθεσης μαμάς, γιατί είναι μια γραμμένη ερώτηση ήταν. Γιατί δεν έχεις υπάρξει μπροστά σε αυτές τις συζητήσεις. Λαμπρό, προφανώς το δεν έχεις ακούσει ότι μια γυναίκα η οποία θυλάζει πολύ καιρό, ας πούμε. Βέβαια, κατηγορείται και αυτή που θυλάζει ναι, πάρα πολύ και καιρό. Okay. Δεν βρίσκεις άκρη. Καλά, τώρα αν το πας και στα 5 χρόνια να θυλάζεις και βάζεις και δημητριακά μαζί, ο εντάξει, προφανώς θα τα ακούσεις. Ξέρω εγώ, δηλαδή ακραία πράγματα. Βρε Μαρία, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ναι, θέλω προφανώς να πω ότι δεν μπορούμε σε αυτά τα θέματα να προσπαθούμε να είμαι το καλός γονιός ή σωστή μαμά ή όχι. Δεν θα, πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να σε νοιάζει αν θα το κρίνει κάποιος άλλος. Αλλά ήθιστε. Μα ο φυσιολογικός να είναι σωστή πατημένη. Ωραία, γιατί λένε απλά έχουμε περπατήσει τόσο πολύ την κουβέντα. Εγώ λέει, πραγματικά θα ήθελα να δω. Ανίδιοι το πιστεύουν αυτό, γιατί δεν ξέρουν περί ιατρικής. Εγώ επειδή δεν ξέρω τίποτα, γι' αυτό ρωτάω. Και άνθρωποι είναι που είναι έτοιμοι να κρίνουν και να σε κρίνουν. Γιατί και πρέπει να εξαλειφθεί η αντίληψη ότι η κεσαρική είναι ανώδυνη. Παιδιά δεν είναι ανώδυνη, είναι και πολύ επώδυνη και είναι η μόνη χειρουργική επέμβαση που ανοίγονται πολλά στρώματα ιστών. Και μετά η γυναίκα, η μητέρα πρέπει να σταθεί όρθια και να φροντίσει ένα μωράκι. Ενώ στο φυσιολογικό σου λένε, δε, άμα δεν μπορείς. Δηλαδή, μην τα, να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Δεν υπάρχει ανώδυνος το κετός, είτε με τη μία μορφή είτε με την άλλη. Να σου πω ποιο είναι το χειρότερο, γιατί μου έχει τύχει και το έχω ακούσει. Να έχει άποψη ο μπαμπάς για το πώς θα γεννήσει η σύζυγος. Καλά, εντάξει, ναι. Όχι μόνο ο μπαμπάς και η λυπή συγγενής. Και βγάζει η μαμά του, δηλαδή η πεθερά. Που δεν είναι. Γιατί δεν το έχετε ζήσει. Ναι, καλέ, το ξέρω. Είναι εξέλιξη της ιατρικής, το ότι υπάρχει στα χέρια τους αυτή η μέθοδος που είναι η κεσαρική. Βέβαια. Και πολλές φορές μπορούν να αποφευθούν χίλια δύο πράγματα. Δεν σε ενδιαφέρει τώρα το θέμα, κοιτάς το κινητό σου. Προσπαθώ να σου εξηγήσω. Κατάλαβα μέχρι εκεί που με ενδιαφέρει. Υπάρχει πολύ θέμα. Τώρα μου είσαι περί τι, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Μερικές φορές δεν έχω καμία τοποθέτηση παραπάνω. Δεν έχω επιλογής του πώς θα γεννήσεις, γιατί αν υπάρχει πρόβλημα, εννοείται θα πρέπει να γεννήσεις διαφορετικά. Και παιδιά, δεν ξέρεις πώς δηλαδή, το σταυρό μας θα κάνουμε. Και η μόνη ερώτηση που πρέπει να γίνεται να είναι καλά το σε μια γυναίκα. Γυναίκα η οποία περιμένει το παιδί της, αυτή είναι η απάντηση για μένα, είναι, να είναι καλά με το παιδί ένα γυναίκα. Πόνο. Με το καλό. Να είναι γερό το παιδί, τίποτα άλλο. Να πάνε όλα καλά και για εκείνη και για το μωρό. Αυτό είναι το εγώ μόνο. Εγώ στον πρώτο μου το κετό πήγα φυσιολογικά και αναγκάστηκα, ενώ ήθελα την επισκληρίδιο, να μην έχω επισκληρίδιο. Μπορεί και να μην προλάβεις κιόλας, Φέη μου. Αυτό δεν με κάνει. Ναι, όμως δεν το ήθελα. Τώρα που μας το λες, δηλαδή, σημαίνει ότι κάποιες σε κατατάσσεις στην. Για κάποιες γυναίκες. Υπάρχουν γυναίκες που επιλέγουν λοιπόν να μην έχουν επισκληρίδιο. Ναι. Ακόμα και δηλαδή να ζήσουν όλο ωραία το θαύμα της γέννας χωρίς να έχουν όλες τις ευκαιρίες. Αν φαντάζομαι ότι ο γιατρός το επιτρέπει. Εγώ το έκανα γιατί έπρεπε. Άμα μου έλεγες επέλεξες.
θα έχω όλη την επισκλήρυντα τη ζωή. Hey, μπορεί και να μην προλάβεις να κάνεις την επισκλήρυντα. Φίλια δύο μπορώ να σε βουν. Να είναι γερό και τυχερό το μωράκι σας, Κατερίνα μου, και να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου και στην Ελισάβετ τα καλύτερα. Ελισάβετ, μου χάρηκα πάρα πολύ από χθες που ανέβασες τη φωτογραφία. Ωραία αγγιούλα. Ναι, πολύ ωραία αγγιούλα. Δες εδώ το κορίτσι. Είχαμε συνεργαστεί έτσι κάπως ένα διάστημα. Την Ελισάβετ είναι εξαιρετικό παιδί και η ίδια είχε μοιραστεί στα social της πριν από λίγο χρονικό διάστημα ότι είχε μπει σε μια διαδικασία κατάψυξης ωραίων. Πριν... Δεν ξέρω τώρα, λεπτομέρειες μπορεί να χρειάστηκε, μπορεί να μην χρειάστηκε. Είχε πει πριν 3 χρόνια ότι το είχε κάνει, γι' αυτό το λόγο το ότι ποτέ δεν ξέρεις σε ποια ηλικία μπορεί να είσαι και να θέλεις, ας πούμε, να αποκτήσεις. Αυτό όμως έδειχνε ότι ήθελε, πάντα σκεφτόταν να γίνει η μαμά. Μπράβο, τι ωραία, μπορείς, το καλό. Μπράβο. Την έχω πάντα μέσα στο μυαλό μου ότι είναι πολύ μικρή. Στην ηλικία. Οπτικά είναι όντως πολύ μικρή, όπως τη βλέπουμε. Λοιπόν, και έρχεται και το κορίτσι να τραγουδήσεις τώρα στο Just the Two of Us. Η Ελίζαμπεθ. Η φίλη σου, Ελίζαμπεθ. Γιατί να τραγουδήσει. Αυτό συζητάμε. Να τραγουδήσει, φαντάζομαι, μαζί με το σύζυγο. Όχι. Εγώ αν ήμουν ακοκλόνης, μαζί θα του έβαζα. Μα πρέπει να είσαι εκτός διαδικασίας. Είναι τραγουδιστής. Βιντεόγραφερ είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι coach. Είναι γιατρός της φωνής. Βιντεόγραφερ. Είναι βιντεογράφος. Δεν είναι coach. Δεν είναι. Ναι, καλέ, πλάκα κάνω. Απλά λέω γιατί τράβαγε όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Η Σοφία Μανουσακίδου που ήξερε την ώρα που γυρνάνε το ζευγάρι. Ξέρουν επίσης και την ώρα σε σένα που βγαίνεις από εδώ. Όχι, εμένα γιατί δεν με επιτυχαίνουν ποτέ. Εμένα με παίρνεις. Ξέρει ότι η εκπομπή τελειώνει 2, άρα θα φύγω κάποια στιγμή ή στο μάτι που έρχονται. Μπορεί να τη ρώτησε κιόλας την Ελέτση, παιδί μου. Ώρα... Να της είπε ότι ξέρεις τι, έρχομαι την τάδε ώρα. Δεν είναι και κακό είπε να ίδια το ότι έρχομαι. Γιατί που είναι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να ξέρεις στο αεροδρόμιο πότε φτάνουν κάποιοι. Γιατί πού ξέρεις ποια μέρα γυρνάει. Καλά, αυτή μπορεί να το πει και η ίδια τώρα η Ελίζαμπεθ. Δεν έχει πια κολλήματα η Ελίζαμπεθ. Δηλαδή πήρε η Ελίζαμπεθ και λέει: Παιδιά, κάμερες έρχομαι. Πρέπει να πήραν την Ελίζαμπεθ και να τη είπαν: Πότε γυρνάτε με το καλό, την τάδε μέρα, τι ώρα. Ωραία, θα τα πούμε εκεί. Η Ελίζαμπεθ. Αυτή σου κάνει εντύπωση. Τη αρέσει. Δεν ξαναπαίρνουν, δεν πάρουν την Ελίζαμπεθ. Τι άλλο να πει, Παναγία μου. Για τη Ριάννα θέλει να πει κάτι. Η Ριάννα είναι λατρεμένη. Ριάννα. Εντάξει, τι να λέμε τώρα, παιδιά. Φωνάρα αρχικά τώρα, δεν θέλω να κρίνω τα σόρουχα. Είναι φοβερή γυναίκα, πολύ ωραία. Και δηλαδή Λίζα, και στο, και στο μπαμπάτσικό τη και στο αδύνατό τη και στο πιο αυτό τη είναι φοβερή. Με μαλλί, έτσι, με μαλλί αλλιώ. Και η Τζέι Λό πολύ καλή που αυτό τρολάρεται, έτσι. Το βίντεο κλειπ φανταστικό τα σπάει με του 3 γάμου τη και να το έχει σκηνοθετήσει και. Έχει κάνει. Έχει κάνει ο Νέντα. Είναι ο τρίτο ή ο τέταρτο. Ο τρίτο είναι, είχε και το χορευτή, τον Μαρκ Άντωνη και τον Μπεν Άφλεκ. Και σε σκηνοθεσία του Μπεν Άφλεκ του νυν συζύγου, έτσι. Πολύ ωραίο. Και τη ρωτάνε συνέχεια για το ύφος του Μπεν Άφλεκ. Γιατί λέει είναι πάντα έτσι κάπως σοβαρός και περίεργος. Όταν βγαίνουν δημόσια και πηγαίνουν σε καλέσματα. Βαριέται. Βαριέται. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Τη ρωτήσανε πρόσφατα κιόλας.